σημερινή μάζοξή μας εδώ πέρα σκοπό έχει να ενημερώσουμε τα μέλη μας, εμείς του ΑΕ, αλλά και οι συνάδελφοι, τα δικά τους μέλη, δηλαδή γενικά όλους τους συνταξιούχους του νομού μας, να κάνουμε αυτό που μας ζητάνε. Δηλαδή, τι μας ζητάνε? Έρχονται στο γραφείο μας και μας κάνουν παράπονα για την υγεία, το πιο βασικό στοιχείο που υπάρχει σήμερα σε ένα άνθρωπο είναι η υγεία του. Παράδειγμα, όταν συναντήσουμε έναν άνθρωπο στον δρόμο, ένα φίλο, ένα γνωστό, ένα συγγενή, το ρωτούμε τι κάνεις, δηλαδή τι κάνει η υγεία σου, πώς πας. Αυτό είναι το βασικό. Τα υπόλοιπα έπονται. Λοιπόν, διαπιστώσαμε και το διαπιστώνουν και τα μέλη μας συνέχεια, γιατί εμείς ως συνταξιούχοι είμαστε μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Και χρειαζόμαστε πολύ συχνότερα από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα, εκτός τους αυτούς που έχουν μια ηλικία και έχουν την ατυχία να χρησιμοποιούν την υγεία, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατί έχουν πρόβλημα υγείας. Λοιπόν, και έτσι κάνουμε γνωστό στα μέλη μας, σε όλους τους συνταξιούχους, ότι στις 12 του μήνα να πάμε όλοι στο Ηράκλειο να κάνουμε μια παγκρίτια διαμαρτυρία, γιατί η υγεία νοσεί σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη όπως τη ζούμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, αυτή την υγεία πάμε να διεκδικήσουμε και να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο και με κάθε νόμιμο μέσο. Καλούμε τα μέλη μας να έρθουν όλοι, διότι δεν αφορά μόνο τα ειδικά συμβούλια ή κάποιους από τους συνταξιούς, αφορά όλη την κοινωνία μας. Τα υπόλοιπα θέματα είναι πάρα πολλά και καλούμε τα μέλη μας με την ευκαιρία αυτή να τους καλέσουμε να έρθουν κοντά μας, να πούνε τα προβλήματά τους, να μας θέσουν τις προτάσεις τους και να τις διεκδικήσουμε με συντονισμό και με αποτελεσματικό πρόγραμμα. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε πρόγραμμα το οποίο δεν το έχουμε ακόμα αποφασίσει, να κάνουμε και μια διαμαρτυρία στο νοσοκομείο Χανίων, διότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε και να κλείσουμε ραντεβού για ένα οφθαλμίατρο που θα κάνει, πόση ώρα θα κάνει ο οφθαλμίατρος, και να μας λέει μετά από 6 μήνες και αν και εφόσον. Δεν είναι δυνατόν ένας που έχει πρόβλημα σοβαρό υγείας να κάνει μια επέμβαση χειρουργική και να το λένε μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο. Ωστόσο, ως που να περάσει ο χρόνος, αυτός έχει αποβιώσει. Όλα τα ρίχνουν στους συνταξιούχους, να προσθέσω σε αυτά που είπε και ο συνάδελφος για τη συντάξη μας. Η συντάξη μας από το 2010 άρχισαν και παγώσανε και με τον νόμο Κατρούγκαλου μας πήρε πίσω χρήματα και μας παίρνουν συνέχεια. Η σημερινή κυβέρνηση, η οποία έλεγε ότι είναι κακός ο νόμος Κατρούγκαλου και άμα βγει θα τον καταργήσει, απλώς τον παραμέρισε. Δεν το θυμάται σήμερα, δεν θυμάται τι έλεγε χθες και κάνει διάφορα πράγματα. Όπως ο σημερινός υγείας είπε ότι θα κάνει τα απογευματινά ιατρία. Τα απογευματινά ιατρία πρέπει να πληρώσει και μας είπε και παραδείγματα. Μας κατέταξε σε κατηγορίες. Ποιος θα πληρώσει πόσο και αν είναι σοβαρή η εγχείρηση και αν δεν είναι. Εμείς απαιτούμε από την κυβέρνηση σημερινή να κάνει προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, να στρέψει την προσοχή τους και να μας, εμάς τους ηλικιωμένους που έχουμε την ανάγκη της υγείας, πρέπει να μας σέβεται πρώτα και κύριο και η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση, όλο το πολιτικό σύστημα εννοώ. Γιατί εμείς προσφέραμε στην πατρίδα μας και προσφέρουμε και με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα προσφέρουμε ΕΣΑΗ, όπως πρόσφεραν και οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας κτλ. Αυτό ήθελα να πω. Το κάλεσμα θα το βάλουμε και στον ημερήσιο τύπο να το έχει υπόψη του ο κόσμος, να ενημερωθεί. Το τηλέφωνο μας στο γραφείο μας το ξέρουν και αν δεν το ξέρουν θα το δουν στη δημοσίευση που έχουμε κάνει. Να μας παίρνουν τηλέφωνο ή
να ρωτούν τα μέλη μας. Η Ένωσή μας έχει 9 μέλη στο Ειδικό Συμβούλιο. Ένας από τους 9 δεν μπορεί να μην τους ξέρει, να μην ξέρουν ποιοι είναι στο ΔΣ, να απαιτούν σε αυτόν να γίνουν εγγραφές. Θα παρακαλέσω όμως το εξής, όπως γράφουν και στην ανακοίνωση, να δηλώσουν και να έρθουν, διότι εμείς θα βάλουμε τα λεωφορεία, τα μέσα να πάμε για τα μέσα να έρθουμε, να τα πληρώσει το Ταμείο της Ένωσής μας. Δεν θα πάρουμε χρήματα, όμως θέλουμε να δηλώσουν πραγματικά για να έρθουν, όχι να δηλώσουν και να μην έρθουν, διότι θα πάρουν τη θέση κάποιου αλλού που θέλει να έρθει και τα χρήματά μας δεν είναι περιόριστα, ούτε τα σκορπούμε έτσι. Τα φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού για μας τους συνταξιούχους που είναι μέλη μας. Επί τη ευκαιρία να πω και το άλλο, ότι υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι που δεν είναι μέλη στην Ένωσή μας, όπως και σε άλλες ενώσεις νομίζω. Λοιπόν, τους καλούμε και αυτούς να συστρατευτούν μαζί μας, να μαζί όλοι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και μάλλον σε αυτό το πλάνο που θα φτιάξουμε να προχωρούμε. Τι θέλουν και τι δεν θέλουν. Τα ξέρουμε βέβαια, αλλά τους καλούμε να δυναμώσει η φωνή μας μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής.